Πάμε λίγο τώρα να μιλήσουμε για τις γυναίκες μας στο μπάσκετ, και όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τις νεάνιδες, με τον κύριο Άγγελο Πανταζή που είναι η ψυχή του τίματος αυτού. Καλησπέρα κύριε Πανταζή. Καλησπέρα. Να σας πω, να πω ότι είστε ο έφορος, πώς να σας, και ο χρηματοδότης του τμήματος. Ο υπεύθυνος. Πάντως είστε ο άνθρωπος που τρέχει και βοηθάει όλο το τμήμα, και μάλιστα εκτός από την άνοδο που πανηγύρισαν οι γυναίκες, πάνε πολύ καλά και τα υπόλοιπα τμήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα είμαστε στην περίοδο των τελικών, τόσο για τις νεάνιδες όσο και για τις κορασίδες. Το Σάββατο έχουμε τον τελικό με τον ΠΑΟΚ στην Ίχρα. Είναι ένα παιχνίδι, ήταν Final Four, έχει μείνει ένα τελευταίο παιχνίδι. Όποιος το κερδίσει κατακτά το πρωτάθλημα της κορασίδες. Και έχουν ξεκινήσει και οι τελικοί για τις νεάνιδες, που είναι στις τρεις νίκες. Έγινε προχτές το παιχνίδι μέσα στην Πηλαία, κερδίσαμε. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, θέλω να πιστεύω, όχι παραπάνω. Αυτό, αν μη τι άλλο, δείχνει ότι και από πίσω έρχεται μια πολύ καλή φουρνιά παικτριών, έτσι δεν είναι? Υπάρχει δηλαδή και η επόμενη μέρα εξασφαλισμένη για το σύλλογο? Νομίζω ότι μόνο αν με κάτι τέτοιο μπορεί να έχουν μέλλον τα τμήματα αυτά. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει πάρει το Πανελλήνιο στις κορασίδες τα δύο τελευταία χρόνια. Και αυτό κοιτάζουμε. Για μένα, όταν λέμε για γυναικείο μπάσκετ, για μένα είναι όλα τα τμήματα. Μέχρι και τις ακαδημίες που ξεκινήσαμε έτσι, δηλαδή φέτος, να υπάρχουν και τμήμα μικρών, όπου συμμετέχει και στο μίνι πρωτάθλημα. Έχουμε 20 κοριτσάκια αυτή τη στιγμή, με σκοπό να τα αυξήσουμε. Αλλά θέλει δουλειά και υπομονή. Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πάντως, για να ξέρει ο κόσμος, οι νεάνιδες παίζουν την επόμενη εβδομάδα, το παιχνίδι στις 19 Τετάρτου, την επόμενη Τρίτη, στο Αλεξάνδριο, και οι κορασίδες παίζουν αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο, στην Ίκρα. Αυτό το Σάββατο. Στην Ίκρα 1, στις 7 η ώρα. Μάλιστα. Και για το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΤ, τα κορίτσια, η πρώτη ομάδα έχει ολοκληρώσει, έτσι είναι, τις υποχρεώσεις της? Ναι, την προηγούμενη Κυριακή ήταν το τελευταίο παιχνίδι για την Α2, για το Βόρειο Όμιλο, όπου κερδίσαμε μέσα στο Βόλο. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, τώρα είναι νωρίς ακόμη για την επόμενη χρονιά. Περιμένουμε λίγο να ολοκληρωθεί λίγο και το πρωτάθλημα των νεανίδων. Γίνεται κάποιος σχεδιασμός, δεν έχουμε μιλήσει ακόμη έτσι αναλυτικά με τους προπονητές για το τι... Δεν έχουμε πάρει τις τελικές αποφάσεις. Νομίζω γύρω στο τέλος του μήνα, τέλη Απριλίου, αρχές έτσι Μαΐου, θα είναι πιο κοντά στο να πάρουμε τις αποφάσεις. Πάντως κάποιοι παίκτες προφανώς θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα από τις... Χρειάζονται προσθήκες για να προστατευτεί και αυτό το δημιούργημα. Ναι. Ότι φέτος, παρότι στην αρχή υπήρχε μια διστακτικότητα για το ποσοστό επιτυχίας του εγχειρήματος αυτού, νομίζω ότι πήγε καλά. Ναι. Τουλάχιστον για την Α2. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Ποιος είναι το επίπεδο στην Α1 στον Βαρύνιο και ο μπάσκετ είναι αρκετά πιο ύψηλο, αλλά θα χρειαστεί σημαντική ενίσχυση? Εντάξει, συμμετέχουν έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα στο καινούργιο πρωτάθλημα, θα είναι 8 ομάδες από την Αθήνα, 6 ομάδες από τη Θεσσαλονίκη και η Λεφτάρα. Μέχρι και αυτό με τη διακήρυξη πρωταθλήματος μπορεί να συμμετέχουν 2 ξένες παίκτριες. Φέτος οι περισσότερες, όλες οι ομάδες είχαν 2 ξένες παίκτριες. Η μόνη ομάδα που δεν είχε ήταν ο Άρης Πετρούπολης, κάτω που σκεφτήκε τελευταίος και έπεσε στην κατηγορία. Απλώς θέλουμε να γίνει ένα πάντρεμα του υλικού που υπάρχει, γιατί και στη φετινή ομάδα των παιδιών συμμετείχε 4 παίκτες, ήταν πάνω από 20 χρονών, έχουμε αρκετές νεάνιδες, οπότε θα πρέπει να αξιολογηθεί λίγο και να εξασφαλίσουμε αυτή τη συνέχεια που λέμε, ότι τα νέα παιδιά να δουλεύουν σωστά για να μπορούμε να βγάζουμε και παίκτες από τα μήματα των υποδομών, που είναι οι κορασίδες και οι νεάνιδες. Πάντως έχει και αρκετά ταξίδια, γι' αυτό επιβαρύνει το budget και με κάποια επιπλέον έξοδα. Σίγουρα, έχει διαφορά. Θα υπάρχει διαφορά, αλλά και φέτος
το μπάτζετ όλων των τμήματων δεν ήταν και μικρό. Δεν ήταν και ευκάλυτα φρόνητο το ποσό. Ναι, σωστά. Εντάξει, οπότε, εντάξει, σίγουρα όμως μιλάμε για άλλο επίπεδο. Ναι. Στην Α1. Σωστά. Εντάξει, και ο στόχος προφανώς θα οριοθετηθεί όταν ολοκληρωθούν και οι κινήσεις, που περίπου θα υπάρξει ενίσχυση, θα γίνει επαναξιολόγηση, όπως μας είπατε, του ρόστερ και από εκεί πέρα... Λίγο του ίδιου του ρόστερ, λίγο των παιδιών που έρχονται από πίσω. Ναι. Κάποια παιδιά από την ομάδα των νεανίδων γίνονται ηλικιακά γυναίκες, ναι, οπότε θα πρέπει να αξιολογηθεί λίγο πώς θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και πώς θα μπορέσουν και ακριβώς προσθήκες θα πρέπει να κάνουν. Ναι. Ο προπονητής θα συνεχίσει ο ίδιος, έτσι, δεν θα έχει παίξει. Σε μια συζήτηση έτσι που είχαμε, από τις δύο πλευρές υπάρχει διάθεση για να συνεχίσει. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της επιτυχίας που οφείλεται σε αυτό. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνος του, είναι και το ολόκληρο το team που έχει, και ο Μαρβάκης ο Σύμος. Ναι. Και τα υπόλοιπα παιδιά. Σωστά, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Να μην στεκόμαστε μαζί στον κύριο Ατακτίδη. Ασφαλώς έχει και κάποιους ανθρώπους δίπλα του για να γίνουν και να έρθουν αυτές οι επιτυχίες. Ασφαλώς έχουν συντελέσει όλοι αυτοί. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, θα έχουμε χρόνο βέβαια να τα πούμε και για τη γυναική ομάδα και την προετοιμασία της πλέον για την Α1. Έχουμε Κορασίδες το Σάββατο και Νεάνιδες την επόμενη Τρίτη. Την επόμενη Τρίτη. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΕΚΑΣΤ. Κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99% είναι την επόμενη Τρίτη. Μάλιστα. Και επίσης και οι Νεάνιδες μας συμμετέχουν και στον τελικό του κυπέλου της ΕΚΑΣΤ, ναι, το οποίο περιμένουμε να οριστεί. Κατά πάσα πιθανότητα και αυτός θα γίνει μέσα στον Απρίλιο, όπου είναι το ερασιτεχνικό κύπελο, ναι, εδώ. Ναι. Ποιο συμμετέχουν οι ομάδες, αυτές που συμμετέχουν στην ΕΚΑΣΤ και από τα σωματεία της Α2 με τις Νεάνιδες συμμετείχαν οι ομάδες και έχουμε προχωρηθεί και εκεί στον τελικό. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Άρα έχουμε κάποια έτσι, παιχνίδια για το φινάλε της σεζόν. Έχουμε ακόμη, ναι, έχουμε ψωμί. Και κρίνονται και τίτλοι και διακρίσεις φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικό για το τμήμα. Ο Άρης δεν συμμετέχει απλά. Νομίζω όπου ακούγεται ότι πετυχαίνουμε ένας τίτλος για τον Άρη, επειδή δεν τους έχουμε τελευταία και πολλούς. Ναι. Καλό είναι να τους πετυχαίνουμε. Να ακούγεται το όνομα του Άρη οι επιτυχίες. Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικο. Σε έναν ερασιτέχνη που δεινοπαθεί τα τελευταία χρόνια, όποια επιτυχία πρέπει ασφαλώς να αναδεικνύεται, διότι κρατάει έτσι ψηλά λίγο και το ηθικό εκτός από όλα τα άλλα. Όλων μας το ηθικό. Ναι, και των μικρών και των μεγάλων. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πανταζή. Να είστε καλά.